Αυτή η εκδήλωση έχει σαν στόχο να επιβραβεύσει τις προσπάθειες, τις δύσκολες προσπάθειες και τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν κάθε χρόνο οι αθλητές μας προκειμένου να κρατήσουν τον αρκαδικό αθλητισμό ψηλά. Βραβεύουμε, όπως είπε ο Τριαντάφυλλος, 16 αθλητές. Εκτός από τους 16 αθλητές, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και αξίζει ένα χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Γιατί πραγματικά το να έχεις 16 αθλητές μέσα στους τελικούς των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δεν είναι εύκολο. Εκτός από αυτούς τους 16 αθλητές υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά όμως που προσπαθούν και αξίζουν και αυτά ένα χειροκρότημα, γιατί όταν έχεις κάποιες διακρίσεις είναι εύκολο να συνεχίσεις και να προσπαθείς. Όταν όμως οι διακρίσεις δεν έρχονται, αξίζει ένα πολύ μεγαλύτερο μπράβο σε αυτά τα παιδιά που αγαπούν τον αθλητισμό και ακολουθούν τον υγιή δρόμο του αθλητισμού. Ένα δρόμο που είναι δύσκολος και που αποφεύγουν τους εύκολους δρόμους, οι οποίοι εμφανίζονται πάρα πολύ τώρα τελευταία, βάσει και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους γονείς των παιδιών, στους προπονητές, γιατί δουλεύουν πολύ καλά, συνεργάζονται πολύ καλά και στη διοίκηση. Η διοίκηση, τα μέλη της διοίκησης είναι κοντά στους προπονητές και στους αθλητές και προσπαθούν να λύνουν κάθε πρόβλημα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, γιατί η Τρίπολη είναι ο χώρος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, είναι οι γονείς μου εδώ, η οικογένειά μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συγκίνηση είναι ακόμα περισσότερο. Θέλω να συγχαρώ τον Κώστα τον Βινατσέλα και όλο το Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας για την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια εθελοντικά, και αυτό πρέπει πάντοτε να το τονίζουμε στα ερασιτεχνικά σωματεία. Είναι κάτι το οποίο τώρα τελευταία και ο ΣΕΓΑΣ, ο πρόεδρος του, ο κ. Παναγόπουλος, προσπαθεί να το δώσει, να το καταλάβουν η ηγεσία της πολιτείας, γιατί θεωρούν ότι ο κλασικός αθλητισμός, όπως και όλος ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, είναι μέρος των προβλημάτων του επαγγελματικού αθλητισμού. Και γι' αυτό συνεχώς κόβουν τις επιχορηγήσεις, κόβουν τις διάφορες διευκολύνσεις που κάνουν για τους αθλητές, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους αθλητές, όχι επαγγελματικά, να τους βοηθήσουν στις σπουδές τους, να τους βοηθήσουν σε οποιοδήποτε τομέα μπορούν. Ήδη ο ΣΕΓΑΣ στους αθλητές, στους καλούς αθλητές, έχει δώσει υποτροφίες να σπουδάσουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια δωρεάν, εκτός από το Ίδρυμα Λεβέντη που δίνει κάποιες υποτροφίες, δίνει ο ΣΕΓΑΣ στα διάφορα ιδιωτικά πανεπιστήμια και εκτός από αυτό δίνει σε όλους τους αθλητές που ανήκουν στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ, άσχετα αν είναι στις εθνικές ομάδες ή στα επίπεδα υποστήριξης, τους δίνει τη δυνατότητα με κάποιες διευκολύνσεις οικονομικές να σπουδάσουν και αυτοί στα διάφορα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ξέρουμε πολύ καλά την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλουν και οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι αθλητές, τα ίδια τα παιδιά, από μικρά, τα σχολεία τους, οι καθηγητές τους, οι γυμναστές τους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν, να εκπροσωπήσουν άξια και τα σχολεία τους και την οικογένειά τους και την πόλη τους και την πατρίδα τους. Και βέβαια όταν γίνεται σοβαρή προσπάθεια υπάρχουν αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα επιβραβεύουν. Μια αντίστοιχη θαρό γιορτή είναι η σημερινή, που πραγματικά για αυτό το σύλλογο που έχει δώσει πάρα πολλά στον κλασικό αθλητισμό διαχρονικά, όχι τώρα μόνο. Στην πατρίδα μας είναι και τα δικά μας τα παιδιά, σαν τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ. Και βέβαια υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν είναι εδώ και προσπαθούν, και πολλές φορές δεν έχει σημασία αν φτάνει σε ένα αποτέλεσμα, επιτυχίας, αλλά και η συμμετοχή ακόμα υποδηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Και θα ξεκινήσουμε με τη βράβευση νούμερο 1. Είναι 23 ετών και αγωνίζεται στη σφυροβολία. Γυμνάζεται στο Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας από το 2005 και την κατηγορία των Παμπέδων, όπου είχε καταλάβει και δεύτερη θέση.
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία των Ιαννίδων, ενώ είναι η μοναδική αθλήτρια στην Αρκαδία που έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο την ίδια χρονιά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αγωνίσματα, δηλαδή ταχύτητας και αλμάτων. Τα τελευταία έτη κυριαρχεί στα τοπικά διασυλλογικά πρωταθλήματα στο αγώνισμα του μήκους. Είναι πρώην αθλήτρια του Παναγιώτη Ζερμπαλά, ενώ τώρα γυμνάζεται με το Θανάση Σούντη στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στο τμήμα ψυχολογίας. Ο λόγος για την κυρία Βασιλική Κουτσουμπού. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Θεόδωρος Δυνατσέλης.